Αυτό είναι το ARC18 του Τσιούγκου, βρίσκεται στο Tag Models και θα έχει συμμετοχή στο πρωτάθλημα του 2023 στα 18 πίστας. Όμορφα και με λεπτομέρεια ετοιμασμένα X-Ray 1.10 on-road σε φωτογραφίες από το Fanatics Models. Στην Κύπρο η αγορά είναι μικρή αλλά πάρα πολύ ανταγωνιστική. Η αντιπροσωπεία της Capricorn τώρα θα έχει και Μαγιάκο στα 1.8 μπάκι. GT ετοιμασίες για τις 11 Δεκεμβρίου, δυνατός αγώνας, ο Rock'n'Roll θα βρεθεί στην εφαρτή για προπόνηση με ηλεκτρικό και θερμικό. Προπονήσεις στη Μασεντόνια RC Track, off-road πιστάκι στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα μία τέρλε πανιάδα, βαμμένο καπάκι GTE Serpent, Brushless GT για τον Χριστόπουλο. Κόκκινο της φωτιάς, τα νέα χρώματα του Robert Mathieu στο μαγιάκο του για το 2023. Σταμάτησε με τη Μούγκεν, έπιασε την Τέκνο, ο Ryan Mayfield. Ο Ρόνεφαλκ συνεχίζει με Μαγιάκο και Κόρσατεκ. Απόλυα για τη Σέρπαντ, ο Ματσέο δεν θα είναι πλέον με την ομάδα. Ο Κρίστοφερ Κραπ θα περάσει στην ομάδα της Μίμπο Sport. Το S-Works του Lime ετοιμασμένο για το US Open. Η ομάδα του GP Montpellier σε διάλειμμα των ετοιμασιών για το πιστάκι για τον πιο δυνατό αγώνα της χρονιάς, τουλάχιστον της αρχής της χρονιάς του 2023. 180 συμμετοχές σε ένα τριήμερο φωτιά. Κιοσάκια στο Kyosho Masters του 2022 στην Ιαπωνία σε ένα χωμάτινο πατημένο πιστάκι σε φωτογραφίες από τον Master της Kyosho Yuichi Kanai. Φωτογραφία από πρωτάθλημα στην Φορταλέζα της Βραζιλίας από τον Κώστα. Η FX έδωσε στη δημοσιότητα τα χαρακτηριστικά του FX K502 του νέου μπάγκι και τράγκι κινητήρα της εταιρείας. Από την S-Works World's Edition Conversion Kit περιέχει όλα τα κομμάτια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ισπανία από τον Κανάς για να φέρει το S-Works στην τρίτη θέση. Επίσης από την S-Works τσάντες για εργαλεία και pit bag σε νέα χρώματα και σχέδια. Μάχη γίνεται στις αεροτομές, η VP Pro παρουσίασε με τη σειρά της αεροτομή στα νέα πρότυπα της εποχής. Πριν από λίγο καιρό την είχε παρουσιάσει και η Beta, ενώ η J-Concept έχει και αυτή πλέον το Razor Wing. Από την S-Works, ηλεκτρικό brushless φορτηγό τράγκι Zeus, ταχύτατο και πολύ δυνατό. Από την Associated RTR 1.10 αυτοκινητάκια, καπάκι Classic Rally και καπάκι Datsun 240. Classic και όμορφο. Από την RCT Works Graphite Options για το X-Ray X4. Από την Tecno Skid Plates και Battery Straps. Η Modelix Ultimate παρουσίασε μια σειρά από αντιστρεπτικές για αρκετά 1.8 μπάγκι της αγοράς. Αυτή είναι η MTR, τηλεκατεύθυνση από τη Sanwa,
options για το 1.8 πίσταση της X-Ray, RX8 και RX8E. Αυτό είναι το Tunalizer από την Hobby Wing. Έχει πολλές ρυθμίσεις και ψηφιακές καταστάσεις για τα ηλεκτρικά μοτέρ σας. Η ARC παρουσίασε το νέο της προστιοκίνητο, το A10MF, χαμηλότερο κέντρο βάρους, ειδικότερα για πιστάκια κάρπετ, μετακινούμενα και πολλαπλά βαράκια στο εμπρός μέρος, νέα ψαλίδια και άλλα χαρακτηριστικά. Επίσης, στο kit σύμφωνα με την ARC θα υπάρχει εργαλείο για caster.